Σκέψου το. Δεν είναι δύσκολο, δεν είναι ακριβό, δεν θα σου κοστίσει. Δεν έχεις να ρισκάρεις τίποτα. Ένα ντοκιμαντέρ. Ναι, ένα ντοκιμαντέρ. Για τις σχέσεις. Ναι, για τις σχέσεις. Και τι ενδιαφέρον έχει αυτό. Αφορά όλους. Η κρίση αφορά όλους. Ναι, αλλά ξέρεις πόσο κοντά είναι αυτά τα δύο μεταξύ τους. Εσύ, ας πούμε. Δεν είσαι παντρεμένος. Δυστυχώς. Δεν την αγαπάς τη γυναίκα σου. Τη σχένομαι. Τα παιδάκια σου όμως. Δεν την παθώ. Ωραία. Δεν είσαι το κοινό μας. Σκέψου όμως όλους αυτούς τους ανθρώπους πόσο θα θέλανε να δουν μια ταινία για όλα αυτά που περνάνε ή για όλα αυτά που θα ήθελαν να περάσουν. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Ακριβώς. Άρα, άμα είναι να δει κάτι, θα πρέπει να είναι κάτι που θα τον αφορά. Όπως η μοναξιά, όπως ο έρωτας, όπως η αγάπη, η ζωή, ο θάνατος, η ηλικία, η παρέα, η συντροφικότητα, η συνέχεια. Γυμνό. Όλα αυτά. Γυμνό θα έχει. Ντοκιμαντέρ, βρε Παναγιώτη μου, πάμε να κάνουμε. Τι γυμνό. Το στούντιο είναι άδειο. Τα μηχανήματα σαπίζουν. Το συνεργείο είναι άνεργο. Δεν θα σου κοστίσει τίποτα. Δεν έχεις να χάσεις τίποτα. Σενάριο. Δεν έχω. Ηθοποιούς. Δεν έχουμε. Με δουλεύεις. Παναγιώτη. Έχεις μείνει ποτέ τόσο καιρό μόνος σου που στο τέλος να αρχίσει να σου αρέσει. Καθόλου εμπορικό. Ωραία. Ας το αυτό σε μένα. Μη σε νοιάζει. Εγώ έχω μαζέψει το υλικό μου. Έχω δουλέψει πάνω σε αυτό. Το θέμα είναι να κάνω ένα casting και να βρω δύο ανθρώπους που θα μπορούν να τα αφηγηθούν όλα αυτά. Δύο ανθρώπους που θα είναι αγαπητοί, θα είναι πιστικοί και πίστεψε με, θα δουλέψω. Αλήθεια θα δουλέψω. Θα κάτσω, θα στρωθώ, θα γράψω, θα κάνω εγώ το γύρισμα, θα τα κάνω όλα εγώ. Το μόνο που θέλω από σένα είναι το OK. Εσύ δεν έχεις ένα σπίτι στην Πλάκα. Ναι. Αν με βάλεις μέσα, θα στο πάρω. Σε ευχαριστώ, ρε Παναγιώτη. Είσαι καλλιτέχνης. Έλα τώρα, φίλε, μπράβο.